Τι γίνεται, παιδιά, Wrestling News GR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω το Raw Review της Δευτέρας 29 Οκτωβρίου 2012, το Raw μετά το Hell in a Cell, αλλά και το τελευταίο Raw για το μήνα Οκτώβριο. Ήταν ένα Raw, θα το έλεγα ως προς match, ποιότητα match δεν ήταν τόσο καλό, ως προς segments και εξελίξεις γενικότερα, για το Survivor Series είχαμε εξελίξεις. Ήτανε αρκετά καλό. Γενικά σαρό δεν με εντυπωσίασε και πάρα πολύ. Όμως πάμε να το αναλύσουμε segment by segment. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το opening segment, όπου ο WWE Champion CM Punk έκανε retain, ας θυμηθούμε, στο Hell in a Cell ενάντια στο Ryback, με τη βοήθεια του Brad Maddox, του διαιτητή εκείνου του συγκεκριμένου match. Έκανε ένα low blow εκεί στο Ryback και πήρε λοιπόν έτσι ο Punk την ευκαιρία να νικήσει το Ryback και να του δώσει την πρώτη του ήττα στο Hell in a Cell. Έτσι λοιπόν βγαίνει, παντού ήταν εκεί δεμένος εκεί στη μέση, με επιδέσμους λόγω του χθεσινού match του που είχε στο Hell in a Cell ενάντια στο Ryback, είχε πολλούς τραυματισμούς, πονούσε παντού και λέει πως δεν είχε να κάνει τίποτα με την επίθεση αυτή του διαιτητή στο Ryback, δεν είχε τίποτα κανονίσει, ήταν μια απλά απόφαση του ίδιου του διαιτητή. Ίσως το έκανε επειδή ο ίδιος είχε κάνει κάτι παρόμοιο στο Bank, τον είχε αδικήσει παλαιότερα σε ένα Raw. Και έπειτα, αφού πανηγυρίζει και όλα αυτούν ακόμα το WWE Champion, βγαίνει ο Mick Foley, ο Hardcore Legend λοιπόν, και του λέει πως πραγματικά σε συγχαίρω που είσαι ακόμα WWE Champion, αλλά και μπορεί εύκολα να τον καλεί WWE Champion το CM Punk, όπως λέει δεν μπορεί να τον καλεί άντρα, γιατί ο τρόπος που νίκησε χθες ήταν ίσως ο χειρότερος τρόπος που έχει νικήσει κάποιος στην ιστορία του Hell in a Cell. Και μετά αρχίζει πάλι ο Punk και λέει πως δεν είχε τίποτα να κάνει με το διαιτητή, οπότε μην αρχίζει πάλι τις βλακίες ο Foley και όλα σχετικά, γιατί όλοι τον κατηγορούν για αυτό που συνέβη. Έπειτα λοιπόν σκάει ο Ryback και πάει να επιτεθεί στο CM Punk. Ο CM Punk έτσι κουτσένοντας εκεί και ο Paul Heyman κρατώντας την WWE ζώνη, φεύγουν ξανά μέσα από το κοινό, αυτή τη φορά από την ανοιχτή περιοχή, γιατί την άλλη φορά, αν θυμάστε, που ο CM Punk είχε ανέβει τις σκάλες εκεί στο κοινό, είχε γίνει ένα επεισόδιο. Έτσι λοιπόν ξεφεύγει ο WWE Champion από το CM Punk. Δεν νομίζω ο Ryback να ξαναέχει την ευκαιρία για WWE Championship Match, αυτό είναι σχεδόν σίγουρο για μένα, τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι. Πιο μετά δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τι θα συμβεί, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι θα έχει άλλη ευκαιρία και πιστεύω πως έγινε αυτό, τελείωσε έτσι το match στο Hell in a Cell, παρόλο που σε πολλούς δεν άρεσε, ότι τελείωσε κάπως έτσι γιατί ο Ryback δεν είναι πολύ απλά έτοιμος για WWE Championship Match. Δεν είναι έτοιμος να κάνει ένα main event match για την WWE ζώνη. Πάμε όμως τώρα λοιπόν στο πρώτο match, το opening match, που είναι match του Ryback, μία και ήταν στο ring, ας τον βάλουμε λοιπόν σε ένα match. Συγκεκριμένα ενάντια στον JTG, επειδή λοιπόν ο Ryback ήταν θυμωμένος λόγω της άδικης ήττας του στο Hell in a Cell, τώρα πρέπει να δει κάποιον jobber, πρέπει να κάνει κάποιον squash και αυτός θα είναι ο JTG. Εύκολη λοιπόν νίκη για το Ryback ενάντια στον JTG. Θα δούμε και αργότερα, τον ξαναβλέπουμε το Ryback στο Raw. Επίσης να πω πως μάθαμε ότι στο πρώτο segment, ξέχασα να το πω, συγγνώμη, μάθαμε πως στο Survivor Series θα έχουμε Team Punk εναντίον Team Foley, Team Mick Foley. Θα δούμε αργότερα τις ομάδες παρουσιάστηκαν σε αυτό το Raw. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το Ryback και την ήττα του στο Hell in a Cell. Παιδιά, ο Ryback δεν είναι έτοιμος, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου ακόμα, για main event, όπως είπα και πριν, με τίποτα έτοιμος για να πάρει ζώνη. Να του δίνει, ας πούμε, μια United States, να πω εντάξει, ok, προσπαθούν να τον σπρώξουν όπως κάνουν και με τον Σεζάρο, αλλά τώρα να πάρει WWE ζώνη ο Ryback θα ήταν εντελώς γελίο και να νικήσει το CM Punk σταματώντας το streak του. Θα δούμε λοιπόν μετά και τις Survivor Series ομάδες, οπότε πάμε στο επόμενο match, το οποίο είναι Randy Orton εναντίον Wade Barrett. Έχουμε ξαναδεί αυτό το match, το είδαμε και στο SmackDown, όπου ο Wade Barrett νίκησε τον Randy Orton πριν το match του στο Hell in a Cell, του Orton με του Del Rio. Τώρα λοιπόν ξαναέχουμε αυτό το match στο Monday Night Raw.
Πιστεύω πως αυτό το match ήταν ίσως καλύτερο, λίγο καλύτερο από αυτό της Παρασκευής στο SmackDown. Δεν με πείραζε αν είχαμε κάτι διαφορετικό, δεν ήθελα τόσο να ξαναδώ αυτό το match, γιατί αν δεν κάνω λάθος υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε στο SmackDown ξανά αυτό το match. Αυτό το match ήταν match of the night σε αυτό το Raw, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε κάποιο καλύτερο match. Θα τα δούμε και στην πορεία τα άλλα, αλλά αυτό θα το βάλω match of the night. Είχε ωραίο τελείωμα, πήγε να σκάσει souvenir elbow ο Wade Barrett στον Randy Orton και ο Randy Orton το γύρισε σε ένα RKO παίρνοντας έτσι τη νίκη. Τώρα για πιθανό feud αυτών των δύο δεν θα το απέκλεια, ξανά είχαν στο παρελθόν. Τώρα το πότε ακριβώς, ίσως εκεί Χριστούγεννα, περίπου μετά τα Χριστούγεννα, Γενάρη, δεν ξέρω πότε ακριβώς, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πέρσι ξανά είχαν feud πριν τον τραυματισμό του Μπάρετ και πιστεύω ότι θα μπορούσαν να ξανακάνουν ένα feud για pay-per-view match όπως είχε ο Del Rio με τον Orton στο Hell in a Cell, γιατί είναι εκεί δύο πολύ ταλαντούς superstars. Φυσικά ο Wade Barrett από τότε που γύρισε δεν έχει πάρει push για κάποια ζώνη ή για κάποιο feud γενικότερα, δεν έχει κάνει κάτι. Είναι το πιο το έτσι, το πρώτο, συγγνώμη, mini feud που κάνει, γιατί θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Barrett Orton αυτό που έχουν τώρα ένα mini feud, αφού του επιτέθηκε επισόπλατα ο Wade Barrett του Orton στο Friday Night SmackDown, το SmackDown πριν το Hell in a Cell. Νικητής λοιπόν ο Orton σε αυτό το match. Το match σίγουρα match of the night για μένα, οπότε περνάμε κάπως έτσι στο επόμενο match. Επόμενο match λοιπόν είναι ένα tag team match, η Team Hell No και ακόμα tag team champions, γιατί έκαναν retain τις ζώνες τους στο Hell in a Cell. Βέβαια έχασαν το match τους αφού έγινε DQ ο Kane συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν αντιμετωπίζουν σε αυτό το Raw μετά το Hell in a Cell τους prime time players, οι οποίοι χάσανε και αυτοί το match τους στο Hell in a Cell, έχασαν από την ομάδα Sin Cara και Rey Mysterio. Αυτό το tag team match δεν ήταν κάτι το εντυπωσιακό, δεν κράτησε και πολύ ώρα, κράτησε λίγο. Τελικά οι Team Hell No, Daniel Bryan και Kane κατάφεραν να πάρουν την νίκη, πολύ λογικό φυσικά, γιατί άλλο στε να νικήσουν οι prime time players. Έτσι λοιπόν ο Darren Young έκανε tap out στο no lock του Daniel Bryan και κάπως έτσι νίξαν και ο Daniel Bryan και ο Kane, που συνεχίζουν να είναι tag team champions και τώρα περιμένουμε να δούμε τον επόμενο αντιπαλό τους. Μέτριο match, οπότε πάμε στο επόμενο segment, το οποίο είναι η Vicky Guerrero και προσωρινή general manager στο Raw να βγαίνει και να λέει πως έχει αποδείξεις ότι ο John Cena ερωτρόπησανε με την AJ και ότι μας υποσχέθηκε ότι θα δείξει τις αποδείξεις αυτές, μας το υποσχέθηκε στο Hell in a Cell Priest ότι θα το κάνει στο Raw και πραγματικά καλεί τον John Cena έξω. Βγαίνει ο John Cena και λέει πως ανυπομονεί να δει τι θα έχει στήσει, τι κομπίνα έχει στήσει η Vic Guerrero και τι αποδείξεις, οι οποίες φυσικά δεν στέκουν γιατί ο John Cena λέει πως είναι αθώος. Έτσι λοιπόν η Vic Guerrero του δείχνει πρώτα ότι το απόσπασμα από το Raw που την καλεί σε δείπνο την AJ, μετά του δείχνει που την αγκαλιάζει στο προηγούμενο Raw όταν έχασε τη δουλειά της και μετά μας δείχνει μια φωτογραφία από το δείπνο τους και έπειτα μια φωτογραφία όπου μπαίνουν μαζί στο ασανσέρ. Και ο John Cena φυσικά διαψεύδει όλες αυτές τις πληροφορίες και αφού μετά βγαίνει και ο Dolph Ziggler, ο Mr. Money in the Bank, μάλλον μου φαίνεται ότι θα κάνει feud, αρχίζει ένα feud εκεί μεταξύ Ziggler και Cena. Ο Cena εκνευρισμένος επειδή ο Ziggler είπε κάτι για την AJ, τον έσπρωξε το Ziggler και έφυγε από το ring εκνευρισμένος. Οπότε βλέπω πιθανό feud Ziggler και Cena, το είχαμε και στο pre-show, προσπάθησε ο Ziggler να επιτεθεί στο Cena. Γράψτε μου εσείς τι πιστεύετε στα comments, εγώ πάντως θα ήθελα να το δω αυτό το feud Ziggler αντίον Cena. Πάμε όμως τώρα στο επόμενο match, το οποίο είναι Champion vs Champion match, mid-card zones. Kofi Kingston, ο Intercontinental Champion, ο οποίος έκανε retain τη ζώνη του στο Hell in a Cell ενάντια στο Miz, και ο Antonio Cesaro, ο United States Champion, ο οποίος και αυτός έκανε retain τη ζώνη του στο Hell in a Cell ενάντια στον Justin Gabriel. Αυτό το match θα έλεγα ήταν το δεύτερο καλύτερο match της βραδιάς. Ήτανε αρκετά καλό, μέτριο, το Orton Barrett πιστεύω ήταν λίγο καλύτερο.
Είχαμε και το Miz guest στο commentary table. Και σκεφτόμουν να κατά τη διάρκεια αυτού του match, μόλις άρχισε, ποιος μπορεί να βγει νικητής. Και τελικά όμως δεν είχαμε clean αποτέλεσμα, γιατί ο Miz έκανε interfere και επιτέθηκε στον Kofi Kingston. Αφού του υπενθύμιζε και συνέχεια ο Cole ότι τον έχει νικήσει τρεις φορές συνεχόμενα ο Kofi Kingston το Miz, και έτσι θύμωσε ο Miz και επιτέθηκε στον Kofi Kingston, και φυσικά με τη βοήθεια του Cesaro εκεί, όπως βλέπουμε, χτυπάγαν τον Kofi Kingston, και έπειτα επενέβησε και ο R-Truth, ο οποίος ήρθε για να σώσει τον πρώην tag team partner του, τον Kofi Kingston. Δεν είναι πια tag team αυτοί οι δύο, αλλά από ό,τι φαίνεται, και είμαι σχεδόν σίγουρος, πως στο επόμενο Raw την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε Antonio Cesaro και The Miz εναντίον Kofi Kingston και R-Truth. Μεγάλες πιθανότητες για να έχουμε αυτό το match. Οπότε ο R-Truth βγαίνει, σώζει τον Kofi Kingston. Το feud Kingston-Miz συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται, και μ' αρέσει που συνεχίζεται, γιατί ήταν καλό feud και θα ήθελα να κρατήσει κι άλλο. Πάμε όμως τώρα στο επόμενο match. Η 3MB λοιπόν, η ομάδα αυτή, Heath Slater, Drew McIntyre και Jinder Mahal, πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί εκτός από το, δεν έχει, από το ότι δεν έχει κάνει feud με κανέναν εκτός από τον Zack Ryder και τον Santino Morella, που δεν τους χρειάζεται καν, είχαν και ένα τελείως ηλίθιο segment όπου κάποιος τους έπαιρνε interview. Δεν θα σχολιάσω καν, γιατί ήταν τελείως ηλίθιο πραγματικά. Το match ήταν και αυτό χάλια, δεν είχε τίποτα ενδιαφέρον. Νικάει η 3MB, νικάει ο Heath Slater, ο οποίος δεν μπορεί να βρει finisher. Έκανε το playmaker, είχε ένα DDT κάπως παλιά, τώρα έχει αυτό, δεν μπορεί να αποφασίσει. Νικάνε λοιπόν οι 3MB. Πάμε τώρα στο επόμενο match, το οποίο ήταν Divas match, Beth Phoenix εναντίον AJ Lee. Η Vicky Guerrero προσέλαβε ξανά την AJ Lee ως Superstar Divas συγκεκριμένα, και την έβαλε στο match με την Beth Phoenix, όπου η AJ Lee νίκησε με ένα small package pin. Την πρώτη φορά όμως η Vicky βγήκε και είπε πως θα δώσει άλλη μια ευκαιρία στην AJ Lee να τα πάει καλύτερα, και αυτή τη φορά φυσικά η Beth Phoenix τη διέλυσε με ένα glam slam, νικώντας λοιπόν. Και μετά backstage η Vicky Guerrero απέλυσε την Beth Phoenix επειδή χρειάστηκε δεύτερη ευκαιρία για να νικήσει την AJ Lee, οπότε να πως θα φύγει η Beth Phoenix από την WWE πολύ απλά. Απολύθηκε λοιπόν η Phoenix. Μετά έχουμε ένα segment με το Sheamus, ο οποίος βγαίνει στο ring και λέει πως στο Hell in a Cell ήταν πραγματικά μια μεγάλη μάχη ενάντια σε Big Show και Sheamus, αφού ο καθένας έκανε εκεί κάτω το finisher του άλλου, ο Big Show από το Bro Kick, ο Sheamus από το KO Punch, και μετά λέει πως έχει χαμόγελο στο πρόσωπό του γιατί η επόμενη αναμέτρησή τους θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, θα είναι πραγματικά ένας πόλεμος μεταξύ αυτών των δύο. Και φυσικά μετά βγαίνει ο νέος World Heavyweight Champion, ο Big Show, ο οποίος σταμάτησε το σερί του Sheamus, ο οποίος είχε τη ζώνη από το WrestleMania, και βγαίνει και λέει πως με χαμόγελο και αυτός, πως δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να ξαναπάρει τη ζώνη από τον Big Show, ειδικά ο Sheamus. Και χθες στο match του στο Hell in a Cell, πριν από το Raw βασικά, όχι χθες, ήτανε αρκετά καλό και ανταγωνιστικό, όπως είπε ο Big Show, και τον έφτασε πραγματικά σε όρια που δεν ήξερε ότι μπορεί να φτάσει ο Big Show, δηλαδή τον έκανε ακόμα καλύτερο. Και πιστεύει ο Big Show, όπως είπε, ότι είναι αίτητος, δεν μπορεί να χάσει, δύσκολα θα χάσει από κάποιον superstar όπως ο Sheamus. Και μετά, αφού άρχιζε να κοροϊδεύει το Sheamus και για την ήττα του στο Hell in a Cell, ο Sheamus πιάνει τον Big Show και τους κάνει ένα white noise, πραγματικά τον σήκωσε λες και ήτανε πακέτο με χαρτομάντιλα, λες και ήταν ένα τίποτα ο Big Show, και ο Ryback εδώ δεν μπορεί να σηκώσει τον Denzai. Τέλος πάντων, τον σηκώνει λοιπόν πάρα πολύ εύκολα, και εδώ σε αυτό το segment, μόλις έχασε την World Heavyweight Johnny, ξαναγίνεται over ο Sheamus. Δηλαδή δεν θα γίνει λίγο over ο current champion ο Big Show, αλλά ξαναγίνεται over ο Sheamus. Οπότε όλοι οι fans εσείς του Sheamus, παιδιά, μην ανησυχείτε. Ο Sheamus, επειδή έχασε την World Heavyweight Johnny, δεν σημαίνει ότι θα πέσει. Από ό,τι βλέπετε, συνεχίζει και γίνεται over. Οπότε πάμε στο επόμενο match, το οποίο επόμενο match είναι ακόμα ένα tag team match. Το tag division, όπως έχω ξαναπεί, έχει ανανεωθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, από το SummerSlam και μετά. Αυτό το match συγκεκριμένα ήταν Sin Cara και Rey Mysterio, οι Luchadors, εναντίον του Cody Rhodes και του Damian Sandow. Ήταν ένα, εντάξει, ok, μέτριο match, καλύτερο από το προηγούμενο tag team match. Και οι number one contenders στο Hell in a Cell πήραν την νίκη ενάντια στους Luchadors. Και οι δύο ομάδες αυτές νίκησαν στο Hell in a Cell.
Ωραία, πιστεύω στην Carlos Prime Time Players και οι άλλοι δύο φυσικά την Dimitri Low με DQ. Και παίρνει την νίκη λοιπόν ο Damir Sandow συγκεκριμένα ενάντια στο Sin Cara. Ο Sin Cara ο οποίος ψιλοτραυματίστηκε έτσι, χτύπησε το κεφάλι του στο Hell in a Cell. Είχα πει ότι θα γράψω και άρθρο σχετικά με την κατάστασή του, αλλά δεν υπήρξε τίποτα σοβαρό. Ο Sin Cara είναι μια χαρά και θα συνεχίσει να κάνει compete. Τον είδαμε και στο main event, θα έρθει και το main event review παιδιά. Οπότε σε αυτό το match έχουμε νικητές τους Rhodes Scholars, οι οποίοι πιστεύω και κατά τη γνώμη μου πρέπει και θα ξαναπάρουν first contendership για τις tag zones. Πιστεύω θα ξαναδούμε το match Team Hell No εναντίον Rhodes Scholars για τις zones. Γράψτε εσείς στα comment τι πιστεύετε γι' αυτό. Πάμε τώρα στο επόμενο match, το οποίο ουσιαστικά ήταν το τελευταίο match βραδιάς, οπότε μπορεί να θεωρηθεί main event match. Δεν μπορεί να θεωρηθεί main event match. Ήταν τέλος πάντων Alberto Del Rio εναντίον Justin Gabriel. Άλλοι δύο χαμένοι superstar λοιπόν από το Hell in a Cell. Ο Justin Gabriel έχασε από τον Cesaro για τη US Zone και ο Alberto Del Rio φυσικά έχασε από τον Randy Orton στο opening match του Hell in a Cell. Το match Del Rio Gabriel ήταν μέτριο. Είχε κάποιες ωραίες κινήσεις από τον Justin Gabriel όπως αυτό το springboard moonshot συγκεκριμένα. Όμως τελικά ο Gabriel φυσικά έχασε από τον Alberto Del Rio. Και έκανε και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα tap out στο cross and breaker. Οπότε νικητής ο Alberto Del Rio. Ο Alberto Del Rio έχω να πω πως νικάει στα match του, στα shows όπως Raw, Main Event και SmackDown. Δεν ξέρω για Superstars άμα παίζει, δεν βλέπω Superstars. Αλλά πάντα χάνει στο κρίσιμο match στα pay-per-views. Πάντα σχεδόν χάνει στα pay-per-views. Πάμε όμως τώρα Main Event Segment Time. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το main event segment όπου θα αποφασιστούν οι ομάδες για το Survivor Series match, το καθιερωμένο match του WWE που γίνεται κάθε χρόνο στο Survivor Series pay-per-view. Τρεις εβδομάδες λοιπόν μακριά το Survivor Series, όχι πολύ καιρός, και θα είναι Team Punk εναντίον Team Heyman. Βγαίνει λοιπόν ο WWE Champion μαζί με τον Paul Heyman, ο οποίος Paul Heyman διάλεξε και την ομάδα του CM Punk. Φυσικά το ένα μέλος της ομάδας είναι ο WWE Champion, ο CM Punk. Και τώρα, η Team Punk θα αποτελείται από τα εξής μέλη. The Miz, ο πρώην Intercontinental Champion. Ο Miz θα είναι στην ομάδα του CM Punk, τον διάλεξε ο Paul Heyman να είναι σε αυτή την ομάδα. Έχασε στο Hell in a Cell ο Miz. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί το feud του με τον Kofi Kingston. Λογικά μέχρι το Survivor Series θα έχουν feud, θα δούμε. Επόμενα μέλη είναι η Team Rhodes Scholars. Συγκεκριμένα είναι ο Cody Rhodes και ο Damian Sandow. Άλλοι δύο heels λοιπόν, φυσικά heels για την ομάδα του CM Punk και ο Alberto Del Rio. Αυτή λοιπόν είναι η ομάδα του CM Punk. Ας την ξαναδούμε λοιπόν όλοι και μαζί όλους τους Superstars. CM Punk WWE Champion, Rhodes Scholars, Damian Sandow και Cody Rhodes, Alberto Del Rio και ο Miz είναι η ομάδα του CM Punk. Έτσι λοιπόν βγαίνουν όλοι αυτοί και λέει ο CM Punk πως θα είναι ένας καταπληκτικός αρχηγός. Ο υπαρχηγός να τονίσει είναι ο Alberto Del Rio και ο Mick Foley πρέπει να φτιάξει μια ομάδα που πρέπει να του νικήσει, κάτι που δεν θα γίνει στο Survivor Series γιατί ο Punk θα βγει νικητής. Ο Mick Foley είπε πως η ομάδα που έχει φτιάξει αυτός είναι ακόμα καλύτερη από το CM Punk και πιστεύει ότι θα βγουν νικητές στο Survivor Series Match. Συγκεκριμένα η ομάδα του Mick Foley, Team Foley είναι Kofi Kingston, Randy Orton, Daniel Bryan, Kane και Ryback. Ο CM Punk έλεγε πως θα διαλύσει όλους, η ομάδα του θα διαλύσει όλους τους participants από την ομάδα του Mick Foley και στο τέλος θα μείνει ο Mick Foley για να τον διαλύσει προσωπικά ο CM Punk, όμως ο Mick Foley είπε πως δεν θα συμμετέχει και έτσι βγήκε ο Ryback, τους διέλυσε εκεί όλοι στο ring η Team Foley με το CM Punk να υποχωρεί, να φεύγει λοιπόν, να ανεβαίνει στο stage και όλη η άλλη ομάδα Team Punk να έφαγε ξύλο. Τώρα το τι πιστεύω εγώ για αυτές τις Survivor Series ομάδες και γενικά για το Survivor Series τι θα δούμε. Πρώτα απ' όλα, δεν θα δούμε να γίνεται defend της WWE Zones πολύ λογικά. Αφού ο CM Punk θα συμμετέχει στο Survivor Series Match, δεν θα έχουμε WWE Championship Match. Αυτό σημαίνει πως ο CM Punk θα είναι WWE Champion για τουλάχιστον 2 μήνες. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, πάντως έτσι φαίνεται. Επίσης δεν θα έχουμε Intercontinental Championship Match, αφού ο Kofi Kingston θα συμμετέχει και αυτός στην ομάδα Foley και στο Survivor Series Match.
Οπότε δεν θα έχουμε ούτε defense στην Intercontinental Zone. Επίσης, η Team Hell No και αυτή είναι η Tag Team Champions. Οπότε λογικά δεν θα έχουμε defense ούτε για τις Tag Zones. Εκτός εάν όλοι αυτοί συμμετέχουν και σε δεύτερα match, ο Kofi Kingston, η Team Hell No και ο CM Punk και έχουμε defend αυτές τις ζώνες. Θέλω να μου γράψετε εσείς τι σκέφτεστε για το Survivor Series, αν θα γίνουν defend αυτές τις ζώνες, εάν δεν θα γίνουν defend, τι match μπορεί να τις αντικαταστήσει, ίσως έχουμε ξέρω, κάποια άλλα match. Το Survivor Series match λογικά θα είναι αρκετά μεγάλο match, 40 λεπτά και πρέπει να είναι μεγάλο match, γιατί τα άλλα match λογικά, ας σκεφτούμε λίγο τι άλλο match θα μπορούμε να έχουμε. Θα μπορούμε να έχουμε φυσικά Divas, United States Championship και World Heavyweight Championship και κάποια λογικά απλά feuds. Θα δούμε λοιπόν. Πάντως όσοι είναι στις ομάδες αυτές είναι και αντίπαλοι μεταξύ τους. Miz με τον Kofi Kingston, ο Randy Orton με τον Del Rio, η Team Hell No με τους Road Scholars και ο Punk με τον Ryback. Heels, faces, εννοείται έτσι, πάντα είναι heels, faces όλα τα tag matches. Οπότε αυτές είναι οι δύο ομάδες για το Survivor Series match, το καθιερωμένο που γίνεται κάθε χρόνο στο Survivor Series. Παλιά, στα παλαιότερα Survivor Series, είχαμε και δύο Survivor Series matches. Αυτή τη φορά νομίζω πως θα έχουμε ένα, γιατί αν βάλουν και δεύτερο δεν θα έχουν superstars ίσως για να κάνουν compete. Πάντως, αυτό ήταν αυτό το ρο, το τελευταίο ρο του Οκτωβρίου. Κατά τη γνώμη μου ήταν ένα μέτριο ρο, δεν ήταν κάτι καλό. Ίσως το καλύτερο πράγμα που έγινε σε αυτό το ρο είναι ότι μάθαμε τα Survivor Series, το Survivor Series match και τις ομάδες. Γράψτε μου εσείς τι πιστεύετε για αυτό το ρο, σας άρεσε, δεν σας άρεσε, περιμένετε κάτι περισσότερο. Γράψτε μου για Survivor Series ομάδες και ό,τι άλλο έχω πει να γράψετε στα comment κατά τη διάρκεια του βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Κάντε like το βίντεο αν σας άρεσε, κάντε comment, οπωσδήποτε comments, όλα αυτά που έχω πει. Subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο μου. Επισκεφτείτε και σελίδες μου σε Facebook και Twitter, τα links θα είναι από κάτω στο description. Είμαι ο Reaper. Show off!